Εμείς θα καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κοσιόνη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα του Εύρου, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο συνάδελφός μου, να ρωτήσω για ποιο λόγο χρειάζεται αυτή η ενίσχυση δυνάμεων αυτή τη στιγμή, αστυνομικών δυνάμεων στον Εύρο, και αν πρόκειται να δούμε και ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων. Έχω πει και στο παρελθόν επανειλημμένως ότι ο συναγερμός στον Εύρο δεν έληξε με την εκτόνωση της κρίσης κατά τον περασμένο Μάρτιο. Mm-hmm. Όταν επιχειρήθηκε αυτό που επιχειρήθηκε, αποκρούστηκε από την συνδυασμένη προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας, με τον συντονισμό, αν θέλετε, τον κυβερνητικό, τον κεντρικό, και προχωρήσαμε. Όμως έχουν υπάρξει κάποιες δηλώσεις που δίνουν ενδείξεις ότι θα ξανά έχουμε πίεση στα σύνορά μας και ειδικά στα χερσαία σύνορά μας. Άρα έχουμε νέο συναγερμό, κύριε Υπουργέ. Για αυτόν τον λόγο δεν εφησυχάζουμε. Μα σας το είπα, δεν έληξε ποτέ ο συναγερμός. Ναι, δεν εφησυχάζουμε. Τώρα αποφασίστηκε η ενίσχυση της περιοχής με νέες αστυνομικές δυνάμεις. Η ενίσχυση γίνεται σταδιακά, όπως σταδιακά έγινε κατά το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό και ήμασταν έτοιμοι όταν εκδηλώθηκε αυτή η απόπειρα με όρους υβριδικής απειλής, αν το θέλετε, να μην μπούμε όμως σε αυτή την ειδική ορολογία. Πάντως, όπως σας είπα, κάνουμε τους σχεδιασμούς μας και λαμβάνουμε τα μέτρα μας, έτσι ώστε να μην ευνηδιαστούμε ξανά, ή μάλλον δεν ευνηδιαστήκαμε την πρώτη φορά, να μην υπάρξει παραμικρή πιθανότητα ευνηδιασμού και φυσικά να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο τα φυσικά εμπόδια στον Εύρο, με πρώτο και καλύτερο την κατασκευή του φράχτη που γίνεται. Τώρα, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη τελικώς με τον φράχτη και αυτό το περιστατικό στον Εύρο, για το οποίο έγινε τόση συζήτηση και τόσο οξύνθηκαν και τα πνεύματα με την αξιωματική αντιπολίτευση, με την οποία ένα μίνιμουμ συνένεσης το προηγούμενο διάστημα στα εθνικά θέματα το είχατε πετύχει. Είναι αλήθεια ότι οξύθηκαν τα πνεύματα, αλλά ξέρετε, όταν αποδίδεται δημοσίως στην κυβέρνηση ή σε κάποιον υπουργό η μομφή ότι άφησε ή ανέχθηκε την κατάληψη εδαφών της χώρας από ξένες δυνάμεις, οφείλουμε να δώσουμε και την κατάλληλη απάντηση, το κατάλληλο ύφος. Το θέμα, σπέβδω να πω, το έκλεισε χθες ο Πρωθυπουργός και κατά τρόπο αφήγει κατηγορηματικό στην τηλεοπτική συνέντευξή του. Επομένως, δεν επιχειρώ να το ξανανοίξω εγώ, γιατί έχει κλείσει. Πλην όμως, επειδή σήμερα έλαβε χώρα στο Πεντάγωνο, λόγω αδυναμίας εξέβρεσης χώρου στη mm-hmm. Βουλή, στην αίθουσα της Ολομάλης, στις άλλες αίθουσες, με αποτέλεσμα να πάμε σε μια προγραμματισμένη συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας που είχε προγραμματιστεί για αυτή την Τρίτη, πλην όμως με την επιπρόσθετη παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, προκειμένου να δοθούν οι εξηγήσεις. Έγινε λοιπόν αυτή η συνεδρίαση και εκεί θεωρώ ότι δόθηκαν μέχρι κεραίας όλες οι εξηγήσεις. Αναπτύχθηκε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να πω στο πρέπον και στο σωστό ύφος, με βάση την υπευθυνότητα που έπρεπε να επιδείξουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και τα κόμματα σε αυτό το ευαίσθητο εθνικό θέμα, που δεν προσφέρεται, οφείλω να προσθέσω, για ασκήσεις αντιπολίτευσης ανεύθυνης ή σπεκουλαδόρικης. Πράγμα που δεν αποφεύθηκε τις τελευταίες μέρες. Με δεδομένο ότι όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από ένα εντελώς ψευδές δημοσίευμα που αναπαρήχθη στον ξένο τύπο και από αυτό ξεκίνησε και η συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας, θεωρώ ότι εξηγήθηκαν όλα. Δεν υπήρξε ποτέ καμία κατάληψη εδάφους, βέβαια, μάλιστα, από ξένες δυνάμεις εδώ, τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στον Εύρο αυτές τις μέρες. Αυτό τα νομίζω το έχετε καταστήσει σαφές, κύριε Υπουργέ. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν δύο διαβήματα και αναφέρθηκε ότι υπήρχε μια κινητικότητα. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, για πάμε και στην επόμενη μέρα, τι κινητικότητα ήταν αυτή και αν παραμένει αυτή η κινητικότητα στην περιοχή που πάμε εμείς να τοποθετήσουμε τον φράχτη. Κοιτάξτε, τα διαβήματα, τα οποία είναι διαβήματα διαμαρτυρίας και απόρριτα έγγραφα, να το πω και αυτό, έγιναν, διότι όταν σε ένα μικρό κομμάτι εδάφους, παραποτάμιου, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του Εύρου, την πολύ συγκεκριμένη δύσκολη εντός εισαγωγικών φυσιολογία του εδάφους του Εύρου, όταν λοιπόν σε ένα μικρό τέτοιο τμήμα συγκεντρώνονται
στρατιωτικές δυνάμεις εκατέρωθεν μιας οριοθετημένης αλλά πολύ δύσκολα διακριτής λόγω της φυσιολογίας συνοριακής γραμμής, τότε εγκυμονούν κίνδυνοι. Κίνδυνοι κάποια στιγμή ασόξυνση της έντασης, και αυτό το νόημα ακριβώς να αποτρέψει την επέλευση αυτών των κινδύνων είχε και το διάβημα που έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών, για το οποίο αναφέρθηκε εκτενέστατα στην απάντησή του ο Υπουργός ο κύριος Δένδιας. Ο φράχτης πότε θα έχει ολοκληρωθεί ήδη... και πείτε μας πώς θα αντιδράσουμε εμείς ως χώρα στην περίπτωση που υπάρξουν τυχόν προσκόμματα από την τουρκική πλευρά. Είναι σαφές ότι η τουρκική πλευρά δυσφορεί για την κατασκευή αυτού του φράχτη. Ίσως γι' αυτό και επειδή τις προηγούμενες μέρες είχαν γίνει προπαρασκευαστικές εργασίες από τον ελληνικό στρατό και την γεωγραφική υπηρεσία στρατού για την κατασκευή του φραχτή, που κατασκευάζεται, θυμίζω, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πλην όμως οι προπαρασκευαστικές εργασίες αποτύπωσης του εδάφους και των σαφών ορίων, ειδικά σε περιοχές όπου αυτό είναι δύσκολο, όπως τα προγεφυρώματα. Ο Εύρος, ξέρετε, δεν είναι ένα ποτάμι που ρέει από τη μία πλευρά είναι τουρκική όχθη, απ' την άλλη ελληνική, και αυτό είναι και τελείωσε. Είναι μια δύσκολη περίοδο. Έχει το σύνορο, θυμίζω, έχει οριοθετηθεί από το πρωτόκολλο του 1926. Βάση αυτής της οριοθέτησης ήταν η τότε κήτη του Εύρου. Από τότε πέρασαν δεκαετίες και η κήτη αυτή έχει αλλάξει. Και αποτέλεσμα αυτών των διαχρονικών αλλαγών είναι να υπάρχουν κάποια τμήματα ελληνικού εδάφους ανατολικά του Εύρου και αντιστοίχως κάποια τμήματα τουρκικού εδάφους δυτικά του Εύρου. Τα λεγόμενα προγεφυρώματα, όπως το προκείμενο προγεφύρωμα των Φερόνης, το οποίο συγκεντρώθηκαν αυτά τα ολιγάριθμα τμήματα Τούρκων και Ελλήνων στρατιωτικών, όμως μέσα στα όρια του εδάφους της κάθε χώρας. Mm-hmm. Επομένως, γίναν κάποιες προπαρασκευαστικές εργασίες αποψήλωσης του εδάφους, προκειμένου να πάμε στην οριοθέτηση, για το πού δηλαδή είναι το σύνορο και πού πρέπει να κατασκευαστεί ο φράχτης. Ήρθε ο ελληνικός στρατός και αποψήλωσε από το κατάφυτο δάσος εκεί, το πολύ πυκνό, το απροσπέλαστο, για χρόνια πολλά, σε οποιονδήποτε, σε ορισμένα τμήματα. Το είδαν από την τουρκική πλευρά, αντέδρασαν σε αυτή τη δραστηριότητα. Μάλιστα. Του ελληνικού στρατού, ήρθαν να δουν τι γίνεται μέσα όμως από τα δικά τους όρια. Ο φράχτης πότε θα είναι έτοιμος? Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεδομένου ότι όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, απειλές από την πλευρά της Τουρκίας για ένα νέο κύμα προσφύγων υπάρχουν, και βάζω δίπλα σε αυτό και τις εικόνες που διακινούνται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες για προσφυγικά κάμπ τα οποία στείνονται στα παράλια. Δηλαδή, απ' τη μία λένε ότι μπορεί να ξαναστείλουμε κόσμο στον Εύρο, απ' την άλλη απειλούν και για ροές προσφύγων από τη θάλασσα. Η Ελλάδα προστατεύει και ασφαλίζει τα σύνορά της, ιδίως τα χερσαία σύνορα. Αυτό άλλωστε το απέδειξε τον περασμένο Μάρτιο με τον πιο εμφατικό τρόπο, αν θέλετε. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Ο φράχτης θα κατασκευαστεί, ήδη κατασκευάζεται σε μήκος 26 χιλιόμετρων. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα μεταβεί στον Εύρο και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με μηχανικούς, ο κ. Σοχοίδης, για να δει εκεί τι γίνεται. Όμως, όπως σας είπα, υπάρχουν αρκετές προπαρασκευαστικές εργασίες που πρέπει να γίνουν και δεν είναι πάντα εύκολες σε κάποια σημεία του εδάφους όπως περιέγραψα. Στη θάλασσα ο στόχος μπορεί είναι να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Μα στη θάλασσα ήδη έχουμε ντύνει την αποτρεπτική μας παρουσία. Εκεί βοηθάει και το λιμενικό σώμα ασφαλώς, που έχει έτσι αναβαθμίσει κάπως την αποτρεπτική του προσπάθεια, αλλά και πλωτές μονάδες επιφανείας του πολεμικού ναυτικού. Ασφαλώς και είναι δύσκολο πεδίο η θάλασσα, αλλά και εκεί νομίζω και προκύπτει αυτό και από το αποτέλεσμα. Υπήρχε μεγαλύτερη αποτροπή αυτών που αποπειράθηκαν να εισέλθουν. Όμως, επειδή υπάρχουν οι ενδείξεις, όπως σας είπα, ότι θα ενταθεί το επόμενο διάστημα η πίεση στα σύνορά μας, εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι ένοπλες δυνάμεις την έκαναν τη δουλειά τους τον περασμένο Μάρτιο. Συνεχίζουν να την κάνουν και θα συνεχίζουν να την κάνουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Πολλό μάλλον το σενάριο της κατάληψης εδάφους.
Φοβάστε, κύριε Υπουργέ, ένα θερμό καλοκαίρι. Από τη μία υπάρχει απειλή πάντα των προσφυγικών ροών. Από την άλλη, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα πολύ έντονη κινητικότητα από την τουρκική πλευρά στη θάλασσα, προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο. Αλλά φεύγω και από τη θάλασσα να πάω στον αέρα. Είχαμε υπερπτήσεις ασυνήθιστες το τελευταίο διάστημα, ακόμη και πάνω από μεγάλα ελληνικά νησιά. Τι προβλέπετε ή τι πληροφορήστε? Πρώτον και κύριο, δεν φοβόμαστε. Ούτε εγώ, ούτε ένοπλες δυνάμεις. Κανείς δεν φοβάται. Αλλά προετοιμαζόμαστε, εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, αναλύουμε σενάρια και κάνουμε την δουλειά μας. Είναι αλήθεια ότι η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Είναι αλήθεια αυτό, με υπερπτήσεις, με πύκνωση, αν θέλετε, όλων αυτών των συμπεριφορών. Τα αναδεικνύουμε σε όλα τα όργανα στα πλαίσια των διεθνών μας σχέσεων και των διεθνών μας συμμαχιών και από εκεί και πέρα κάνουμε και την προετοιμασία μας. Μεταξύ αυτών που κάνουμε είναι και μια σε καθημερινή σχεδόν βάση συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, υπό τον συντονισμό βέβαια του Πρωθυπουργού, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε και τις κινήσεις που πρέπει από τώρα να κάνουμε. Αν είναι θερμό το καλοκαίρι, δεν το γνωρίζω. Θα προτιμούσα να είναι ένα θερμό καλοκαίρι για την τουριστική δραστηριότητα και στις δύο χώρες. Αυτό θα ήταν ευχής έργο. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς για να κάνουμε τη δουλειά μας, ετοιμαζόμαστε και τίποτα παραπάνω. Τέλος, κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια προαναγγελία για γεώτρηση δια της ενεργοποίησης του γνωστού τουρκολιβικού μνημονίου εν μέσω Θέρους, μιας που είμαστε στο καλοκαίρι. Στην περίπτωση λοιπόν που η Τουρκία υλοποιήσει την απειλή της και πάει να τρυπήσει νοτίως της Κρήτης, τι θα κάνουμε? Το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές αυτό και δεν είναι καλό να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες ανάλυσης σχεδίων. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αποτρέψουμε αυτές τις συμπεριφορές, ό,τι χρειάζεται για να αποτρέψουμε προσβολές των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και αυτό, σε αυτό νομίζω ήμασταν σαφείς και εγώ και πολύ περισσότερο ο Πρωθυπουργός. Επομένως δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο από αυτό. Κύριε Υπουργέ, κύριε Παναγιωτόπουλο, σας ευχαριστούμε θερμά για τη σύνδεση που είχαμε. Καλό σας βράδυ.